παραπάνω. Που διέρευσε και είναι ο μισός αλλιέδωτος από κάτω. Θυμάστε και πιο μικροκατοικημένη περιοχή, τουλάχιστον ένα οικισμό. Με διέρευση υποχρεωτικά προς τα πάνω, πάνω από τις γραμμές, γιατί όλες οι υποδομές της πόλης είναι από πάνω. Σχολεία, κέντρο υγείας, αθλητικές εγκαταστάσεις, αγορά, όλα πάνω. Είχαμε κι άλλες, πέρα από αυτό το τραγικό που είχαμε πριν λίγες μέρες, είχαμε κι άλλα περιστατικά παλιότερα, αλλά αυτό που μας τρομάζει είναι τα επόμενα. Που μαθηματική ακρίβεια υπάρχει ξύλο στο σχολείο, όπως λέμε τέτοια, αλλά πρέπει να είμαστε παιδιά για σχολεία. 220 παιδιά. Το γυμνάσιο αλλά πόσα. Ναι. Είναι, δηλαδή, αν συμβεί κάτι τέτοιο, σαν ολοκαύτωμα δεν θα είναι ένα περιστατικό. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, οπωσδήποτε. Πάμε να το δούμε μαζί, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει σε εκθέσεις μια μελέτη που αφορά όλη τη γραμμή από τι κάμερε που είναι μέρη που έχει ενταγμένο και αυτό το κομμάτι. Απλά είχαμε συζητήσει μαζί με τον να δούμε το θέμα ακριβώ ξεχωριστά που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι κι αλλιώ πρέπει να μελετηθεί αρκετά με την έννοια εκεί που είχαν προσεγγίσει το κομμάτι αυτά. Δηλαδή μας ενδιαφέρει κυρίως τα έβρε του απαλληλεγγυημένου χώρου για να μην έχουμε δύο καθυστερήσεις. Έτσι που καθυστερήσεις. Γιατί διάβαση πεζών σημαίνει ότι θα κάνουμε διάβαση πεζών με σύγχρονα πρότυπα. Ναι. Και αν είναι να έρθει με ανεκιστήρες και με ένα τουλάχιστον μικρό σκέπαστρο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συνεχού ζήλεψη ανεξαρτήτω εποχή και για όλου του ανθρώπου, τι ηλικιωμένου, σε κάποιε μικρέ ανάγκε του και τα παιδιά του. Να πάμε να το δούμε εδώ, έτσι κι αλλιώ έχω πει αρχέ Σεπτεμβρίου να έρθουν οι μελετητέ να το δούμε κανονικά και να δούμε τι δυνατότητα υπάρχει να το εντάξουμε οικονομικά στην έννοια τη τρέψη του Βολαδίου. Γιατί μου έχει εξηγήσει και ο Νίκο πολύ καλά ότι είναι ζωτική σημασία με την έννοια ότι και έχουμε εμείς ανθρώπους και δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται να ζωγίσουμε άλλους. Να έχουμε άλλα συστήματα. Και γενικά με μια άποψη είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πάμε σε. Ότι παλιότερα συνηθιζόταν η υπόγεια διαβάση των ζώων, οι οποίες εδώ είναι κάτω τα αντίθετα. Ναι, εγώ σα πω να πω κάτι τέτοιο, αλλά. Και θα σου πω γιατί. Πρώτον, γιατί έχουμε μεγαλύτερο πρόθεση συντήρησης με την έννοια του φωτισμού, του καθαρισμού του οτιδήποτε και δεύτερον, τις θεωρώ πιο επικίνδυνες από ότι είναι μια αναδιάβαση που είναι ορατή. Ναι. Η υπόγεια διάβαση δεν είναι ορατή. Μην κοιτάς τώρα που είμαστε στο καλοκαίρι. Όχι, είμαστε και στο καλοκαίρι και νυχτό είναι σε 9. Το χειμώνα νυχτό είναι στις 6.30. Δεν είμαι υπέρ των υπόγειων διαβάσεων. Εντάξει, τώρα σε αυτό προσωπική άποψη δεν έχω και να με ειλικρινείς. Αλλά να δούμε έτσι και τα. Σε επίπεδο υποδομής ήδη είναι τα κόστη. Τα κόστη αυτό όλος. Η διαδικασία που χρειάζεται, γιατί και πάλι θα πρέπει να κάνεις τα μεγιστήρα ανώτου καθόλου. Δεν έχεις κάτι τέτοιο τώρα πίνεις. Υπάρχει κανένα από τους βιώσεων ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Τουλάχιστον η βόρεια πλευρά υπάρχει ζώη κοσέ και είναι αρκετά μεγάλη. Από ό,τι είδαν οι μηχανικοί υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί. Γιατί το θέμα σου είναι ότι πέρα από τη διάβαση αυτή κατά αυτή, είτε υπόγεια είτε επίγεια επιλέξεις, θες μια ζώνη ένθεκη κύκλου της γραμμής που επιμένει να τοποθετηθεί ο μηχανιστήρας και η διαδικασία της πρόσβασης. Εντάξει, λοιπόν, απλά να έχετε στο μυαλό σα ότι η πεζοδιάβαση θα είναι το διάβασμα που ξεπερνά το ύψο τη μικροκίνηση. Για να μπορεί να γίνεται και η τεχνική γραμμή. Καλά, βέβαια οι τεχνικοί που θα το δουν θα μα πούν λίγα καλύτερα, αλλά σε γενικέ γραμμέ, ναι, αυτό δεν ισχύει. Δεν εντάξει, έχει ένα αρχικό στο κατασκευή, αλλά δεν μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μετράει και πολύ πραγματικά. Είναι μεγάλο σοκ στην τοπική κοινωνία και μια μικρή κοινωνία όπως είμαστε εδώ, που γνωριζόμαστε όλοι με έναν αντιπόνιμο. Μεγάλο σοκ
για πολλοί ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο. Παντού πιστεύω είναι, αλλά εδώ καταλαβαίνω τώρα που μιλάμε την εμπειρία που έχουμε και είναι και πρόσφατη. Είναι σοκ, πραγματικά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ξέρω, που εξαιτίας του γεγονός αυτού φοβούνται να πλέον να κάνουν δουλειά σε έστω με αυτόν τον τρόπο και πρέπει να τους πει κάποιος ότι θα κινήσει. Ακόμα και με αυτό, εξαιτίας του γεγονός, αυτό που περνάγαν τις γραμμές πλέον τρομοκρατηθήκαν. Θα το ξεπεράσουν βέβαια, γιατί η αναγκαιότητα θα τους οδηγήσει εκεί. Εδώ, όταν είχε κατασκευαστεί την τελευταία κατασκευή, δεν είχε προβλεφθεί στη στάση που είχε διάβαση. Δεν είχε προβλεφθεί, όχι. Για την περιοχή αυτή. Επειδή συγκεκριματικά αυτή την εποχή κάνουμε και την αποχέτευση εδώ στο Γαλλία, και εκεί έχουμε μια εμπλοκή, θα σα εξηγήσω και βουλευτέ. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα δύο δίκτυα αυτή τη στιγμή μεταξύ μα, του πάνω από τι γραμμέ και του κάτω από τι γραμμέ. Ο βιολογικό είναι κάτω από τι γραμμέ. Πρέπει να συνδεθούν τα δύο δίκτυα για να πάμε όλοι στο βιολογικό. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια εμπλοκή με, με τον ΟΣΕ πλέον, όπου αυτή η πλαγιοδιώτηση έχει μπλέξει σε μια γραφειοκρατία και διαδικασία, το ότι δεν πληρώνεται το έμφυα, μια γραφειοκρατία που δεν έχει καταλάβει κανένα όμως τι ακριβώς είναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, πάντως εμείς δεν μπορούμε. Είναι η τρίτη παράταση. Έχει με τον ΟΣΕ. Ναι. Όχι, είναι οικονομική δημιουργία. Πάντως εμείς πάμε σε τρίτη παράταση του έργου αυτή τη στιγμή, εξ αυτού του λόγου. Και ένα έργο που τελειωμένο και λείπει η σύνδεση. Να δείξει στο αγώ, αν έχω καταλάβει σωστά, το μόνο που θέλει μια άδεια του ΟΣΕ για να περάσει. Για πράσινο από κάτω, 30 μέτρα. Άδεια του ΟΣΕ. Πώς σχετίζεται με τον ΕΚΑ. Επειδή υπάρχει. Έπρεπε να δηλωθεί αυτό στον 69, εμείς πληρώνουμε ένα ποσό για να κάνουμε σύσταση δουλεία στο κομμάτι του αγωγού που θα γίνει η διέλευση. Έπρεπε αυτό να γίνει μια συμπρογραφή πράξη. Ζητήσαμε κάποια στοιχεία, η συμβουλογράφος. Υπόγεια θα περάσει ο Υπόγεια. Η δουλειά σε τι σύμβουλο. Έτσι μας είχαν πει από την νομική υπηρεσία ότι χρειάζεται σύσταση δουλειάς. Μίλησε συμβουλογράφος με την νομική υπηρεσία. Κατά την εκτέλεση του έργου. Κατά την εκτέλεση του έργου. Ναι. Μετά, στην πορεία των διαδικασιών, μας είπαν ότι δεν μπορεί να γίνει, να γίνει ένα συμβόλαιο και παραχώρηση αυτού του χώρου παρά μόνο θα πληρώσετε την υπηρεσία του ΟΣΕ που θα παρήσατε. Για να ελέγχει το διαδίκτυο. Έπρεπε να πληρώσουμε σε ένα ποσό 6.000 ευρώ. Αυτό όμως για να πληρωθεί το ποσό πρέπει να υπογράψει πρώτα ο ΟΣΕ και η Υγεία ΟΣΕ. Τελικά καταλήξαμε ότι είναι υπεύθυνος μόνο ο ΟΣΕ, συγκεκριμένα τον κύριο Αβούρη που μιλάμε, και ότι είμαστε επί της διαδικασίας να πάρουμε το OK, να πληρώσουμε τα βήματα για να αρχίσει η διαδικασία της διεύθυνσης. Αλλά τώρα το έχουμε πάρει και 14 μήνες είναι αυτή. Τρίτη παράθεση του έργου εξ αυτού του λόγου. Μέχρι τα όρια της πόλης ΕΜΕ και ΕΜΕ. Είναι της περιφέρειας. Μέσα στην πόλη είναι, λοιπόν, είναι 1.800 μέτρα το ένα ρεύμα και 400 το άλλο. Με τις άδειες που παίρνουν οι Δήμοι είναι αδύνατη συγκίνηση ενός τέτοιου δικτύου με όλο αυτό το φορτίο που περνάει καθημερινά, όλες τις αλήκες από εδώ, όλο το φορτίο της εθνικής, της νέας οδού έρχεται από εδώ. Έχει καταστραφεί το δίκτυο, δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς εδώ θέλουμε να κάνουμε και μια άλλη παρέμβαση πέρα από την ασφαλτόστρωση, μία παρέμβαση σηματοδότηση του δρόμου. Γιατί είναι με εθνικό δρόμο, αλλά είναι και εσωτερικό δίκτυο. Και αντίστοιχο πρόβλημα με αυτό που έχουμε, ας πούμε, με τις γραμμές, έχουμε και με τούτο το δίκτυο, γιατί ο κόσμος διέρχεται πάνω κάτω και δεν υπάρχει φανάρι που θέλει, δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει κίνηση ελεγχόμενη ώστε να διευκολύνει και ο πεζός ή η κάθε δρόμο. Αυτό θα μπορούσε να είναι. Αν υπάρχει μελέτη, όρεμη. Να οριμάσουμε μελέτη λοιπόν για να την υποβάλουμε. Δηλαδή εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Σύνταξης. Αν υπάρχει μελέτη, όρεμη, να συνεχίσουμε να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα του Σύνταξης του 18. Ναι. Αλλά να καταθέσει όρεμη μελέτη για να κάνει την αρμοδιότητα έγκριση. Θα είναι πιο σημαντικό. Άρα να ετοιμάσουμε βασικά μια κυκλοφοριακή μελέτη. Ναι, και τεχνική σε σχέση με το τι θέλετε να καταστρέψετε. Ναι, ναι. Αυτά δεν έχει έδρα στο παλαιό. Αυτό είναι του ΟΣΕ εδώ. Αυτό είναι του ΟΣΕ, όπως και από κάτω όλοι αυτοί έχουν σπούρει και οι λεύκες, μέχρι τους κάδους κάτω δηλαδή. Εντάξει, έχει τεράστια έδρα. Πρόβλημα έδρας δεν έχει. Απλά. Και ποιες είναι οι στάσεις είναι εκεί. Ο σταθμός είναι εκεί
Εκεί που περνάει το αυτοκίνητο υπάρχει δίφλακτα, έχει φύλαξη εκεί. Και εκεί είναι και η διάτηση που θέλουμε να κάνουμε για την αποχέτηση. Εδώ στο σημείο αυτό είναι. Δίπλα δηλαδή. Το θέμα είναι που εξυπηρετεί σε επίπεδο κίνηση. Εδώ εξυπηρετεί η πεσογέφυρα, είναι αυτόν τον οικισμό θέλουμε να καλύψουμε αυτή τη στιγμή. Ξυπακούεται ότι όταν φράξουν οι γραμμές, τούτος ο οικισμός μόνο αυτό το σημείο θα έχει. Ο οικισμός εκείνος από εκεί προς το παρόν θα εξυπηρετηθεί από τη διάβαση τη φυλασσόμενη, από τα δίφραστα δηλαδή, και η πεζία, ας πούμε, θα εξυπηρετηθούν από εκεί. Αν δεν είναι τόσο επίγοντα, δηλαδή ας είναι εδώ. Εδώ πέρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πρέπει να πάνε εκεί κάτω όλοι. Δεν μπορεί τώρα να φύγει άλλο 2 χιλιόμετρα από εδώ. Η δεύτερη γραμμή είναι άχρηστα από την εδώ. Ναι, αυτές εδώ βοηθητικές είναι, δεν είναι... Εκείνες είναι οι γραμμές που λειτουργούν. Δηλαδή έχεις περιθώριο να εξοικονομήσεις και εδώ χώρο, δεν είναι. Λίγο πιο κάτω από το σταθμό, αυτό πρέπει να φράξει. Μέσα στα όρια του οικισμού, δηλαδή πρέπει να φράξει υποχρεωτικά. Ναι, δεν γίνεται, γιατί αλλιώς έτσι και να τη φτιάξεις θα είναι... Όχι, θα φτάνει όλοι, δεν υπάρχει. Εντάξει, πρόβλημα παλατρίς δεν έχουμε. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί... Από εκεί όλος ο χώρος είναι, από εδώ πάλι έχει καρδιά. Ναι, υπολογίστε ότι θέλει κανείς γύρω στα 4 με 5 μέτρα μακριά από τη γραμμή να καταλάβει και να βάλει το χώρο του αλληλεγγυστήρα και τη... ναι. Τις σκάλες καθόδου. Χώρο πολύ θα θέλαμε αν είχε, ήταν με ράμπα. Ούτε θέλαμε πολύ χώρο πριν. Ναι, εντάξει, άμα ήθελες. Η ράμπα πέρα από το αυτό που συζητήσαμε στο γραφείο, αυτό που μου είπατε να είναι με επίκληση, πέρα ότι θέλει πολύ χώρο, δηλαδή πρέπει να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα να κατεβαίνει για να μπορέσει να κατέβει σε μια μεγάλη νεροποντή, το έχει κλείσει. Θα το κλείσουμε. Ναι, σωστά. Δηλαδή θες μεγάλη δαπάνη μετά υδραυλικών σε σχέση με τις απορροές. Γιατί μία που την κάνεις εδώ υπόγεια, κατεβαίνεις και περνάς, μπορείς και τη φράση σου τους ώστε να μην έχεις διαχέτευση υδάτων από κάτω. Αν έχεις ράμπες μεγάλες... Σίγουρα θα μπει ποσότητα. Θα μπει ποσότητα. Ναι, δεν είναι. Θέλεις ειδικό αποχαιρετικό κάτω από τη διάβαση. Και αν σε μια αυτή διακοπή ρεύματος δεν λειτουργήσει και τα λοιπά, δεν μπορεί να γίνει... Εγώ γενικά θα σας είπα, η άποψή μου είναι κατά τον υπόγειο διαβάσω. Σαν τεχνικό ξέρουμε καλύτερα. Η εταιρεία θα σου πει με μια επιστολή ότι θέλουμε μια σημείο τάδε που συνδέει τον άνω με τον κάτω εκεί. Ωραία, ωραία, θα το φτιάξω. Γυπνιάζει με το νεκρογραφείο, με τα γήπεδα. Με τα σχολεία, τα πάντα. Υπόμνημα εκεί που θα τα περιγράφουμε όλα αυτά μέσα. Τους ώστε με βάση αυτό να έρθουν ακριβώς αυτό το σημείο μηχανική, να κάνουν την οριστική μελέτη για να πάμε μετά στη χρηματοδότηση. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς τώρα να προσαρμόζονται όλα τα δρομολόγια. Δηλαδή, 31 του μηνός ξεκινάνε τα καινούργια δρομολόγια, γιατί μετά από 25 χρόνια ηλεκτροκινείται η Αθήνα. 25 χρόνια κράτησε το έργο. Που σημαίνει ότι μπαίνουν καινούργια δρομολόγια καταρχήν στη διαδρομή Αθήνα-Κιάτο, Αθήνα-Αεροδρόμιο, Αθήνα-Χαλκίδα. Και μόλις τελειώσει και το ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα φτάνει, θα παρακάμψει τον Μπράλο και θα φτάνει στο Λιανοκλάδι από την καινούργια γραμμή. Ούτως ώστε μετά να αναπροσαρμοστούν όλα τα δρομολόγια, γιατί δεν θα έχει ενδιάμεσε αλλαγές τρένου. Η αλλαγή θα γίνει μετά τη λειτουργία του Λιανοκλαδίου. Η αλλαγή θα γίνεται κατευθείαν στο Λιανοκλάδι μέχρι να ολοκληρωθεί και το υπολοιπόμενο κομμάτι. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο. Γιατί δηλαδή τώρα... δεν έληξε το πρόγραμμα, δεν ακυρώθηκε, ας πούμε, απλώς αναθεωρούνται τα πράγματα. Έχει την εξής δυσκολία. Όταν είχες τμήματα ηλεκτροκίνητα και τμήματα μη ηλεκτροκίνητα, ήθελες σημεία στα οποία θα άλλαζες βαγόνια. Όταν το κόστος διζελοκίνητου ηλεκτροκίνητου είναι 1:10, καταλαβαίνεις ότι να μπει σε αυτή τη διαδικασία για προαστιακού τύπου διαδρομές είναι πολύ κοστοβόρο. Πολύ κοστοβόρο, μάλιστα. Δηλαδή σκέψε ότι τώρα πήγαινε στο αεροδρόμιο, η γραμμή ξεκινάει από την Αθήνα, πάει μέχρι τις Αχαρνές διζελοκίνητη και μετά αλλάζεις τρένο και παίρνεις ηλεκτροκίνητο για να πας στο αεροδρόμιο.
από 31 του μηνός θα γίνεται απευθείας το δρόμο. Ηλεκτροκίνητο όλο αυτό. Και μόλις τελειώσει και το Λιανοκλάδι, θα έχεις πια τη δυνατότητα να προγραμματίσεις όλη τη διαδρομή. Από τον Πειραιά μέχρι το Λιανοκλάδι, με ένα σειρμό. Ούτως ώστε και να εκτελείς τις intercity γραμμές και να εκτελείς και γραμμές. Αυτό δεν το ξέραμε. Είναι σημαντική πληροφορία. Τεράστιο το κόστος αυτών των αλλαγών σειρμών. Δηλαδή είναι απίστευτο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Δεν ρωτάει ο κόσμος το πέρα. Εντάξει, δικαίως. Γιατί εξυπηρετήθηκε έστω με αυτό το δρομολόγιο. Εξυπηρετήθηκε πολλοί κόσμος και μάλιστα είχαμε και προτάσεις και πήγαμε και κάτω στο Τσαλίδι, αν θυμάσαι Νίκο. Ναι, που είχαμε πάει μαζί. Και καταθέσαμε και καινούργιες προτάσεις. Και ρωτάει συνεχώς τον κόσμο. Γιατί το θέλει το μέσο αυτό και το αγαπάει και το διασχολεί. Η πραγματικότητα δεν είχαμε ούτε σειρμούς που να το εξυπηρετήσουν όλο αυτό με τις εναλλαγές σειρμών diesel. Ναι. Ούτε δίκτυο που να σου επιτρέπει να λειτουργήσει νορμάλ. Άρα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο χρονοδιάγραμμα χωρίς δέσμευση τώρα στα όρθια εδώ. Εμείς εκτιμούμε ότι μετά τον Νοέμβριο θα αναπροσαρμοστούν πλήρως τα δρόμια. Αναπροσαρμόζονται πλήρως τα δρομολόγια. Βγάλαμε και είδηση. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα και με τον βουλευτή και τον κύριο Φιδέο και με τον δήμαρχο να κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με τη διέλευση του τρένου από την Αλίαρτο. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό για μια πεζοδιάβαση στην Αλίαρτο, να λύσουμε και κάποια τεχνικά προβλήματα διέλευσης κάποιων έργων του Δήμου κάτω από τις γραμμές. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα με τη συνεργασία του Υπουργείου με το Δήμο θα λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και το θέμα της πεζοδιάβασης εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα στο 2018 θα είναι πια υλοποιούμενο έργο για την περιοχή. Είχαμε τη χαρά σήμερα να επισκεφθεί την Αλίαρτο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και μαζί με τον φίλο δήμαρχο, τον Γιώργο Φαντασιώτη, να δούμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην διέλευση στις γραμμές του τρένου και με αφορμή και το τραγικό περιστατικό πριν από λίγο καιρό πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα και με την επίβλεψη προσωπική και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα να υλοποιηθεί το έργο της πεζογέφυρας πολύ σύντομα. Παράλληλα με τη λύση του προβλήματος του υπόγειου αγωγού των λιμάτων που πιστεύουμε ότι είναι ένα πρόβλημα γραφειοκρατικό που πολύ σύντομα μπορεί να λυθεί. Είμαστε στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, με τρόπο συστηματικό θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα μικρά ή και τα μεγάλα προβλήματα όπως είναι το συγκεκριμένο στην Αλίαρτο και στην ευρύτερη περιοχή. Πολύ μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε σήμερα στην Αλίαρτο τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Βούρδα, και τον βουλευτή μας τον κύριο Θηβαίο. Ήρθαμε στο σημείο, στην διάβαση της Παναγίτσας, όπως τη λέμε, πολύ κοντά στο σημείο που συνέβη το τραγικό δυστύχημα πριν μερικές μέρες. Εξετάζουμε την περίπτωση να δημιουργηθεί μια πεζογέφυρα και ο Γενικός με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προσέγγισε το θέμα και με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Σεπτέμβριο θα έρθουν οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΣΕ και πολύ σύντομα υπολογίζουμε θα έχουμε και τη διάβαση. Εξετάσαμε τον κύριο Γενικό και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας, όπως η διέλευση του αγωγού λιμάτων κάτω από τις γραμμές που νομίζω ότι πολύ εύκολα θα μας το λύσει το ζήτημα. Και κάποια άλλα ζητήματα με την διέλευση των βαρέων οχημάτων του κεντρικού δρόμου, τα οποία ο Δήμος θα καταθέσει κάποιες μελέτες. Ήταν μια παραγωγική ημέρα. Νομίζω ότι η ευαισθησία του κυρίου Γενικού και του βουλευτή μας στο θέμα που προέκυψε μετά, ασφάλειας που προέκυψε μετά από το τραγικό δυστύχημα, θα οδηγήσει στην επίλυση ενός σοβαρότατου προβλήματος και υπολογίζουμε και ελπίζουμε να μην θρηνήσουμε άλλες ζωές.